Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 5 υγιεινά φαγητά που θα πρέπει να αποφύγεις εάν έχεις μπει σε φάση γράμμωσης και χάσιμο κιλών και πιο συγκεκριμένα λίπους. Πάμε να ξεκινήσουμε! Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα top 5 Υγιεινά φαγητά που θα πρέπει να αποφύγει εάν θε να χάσει λίπο, να γραμμώσει, να φύγει ε, το σωσίβιο και να χάσει, για παράδειγμα, 10 κιλά στου επόμενου 3 μήνε και μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε, α ξεκινήσουμε γρήγορα, πολύ όμορφα με τη λίστα. Και η λογική πίσω από αυτή τη λίστα είναι ότι α, όταν ένα άτομο λέει θα γίνω πιο υγιής, θα γίνω fit και κυρίως θα γραμμώσω, ε, θα, θα βγω λίγο πιο καλός στην παραλία, αμέσως αμέσως αρχίζει και αλλάζει τις επιλογές του στο φαΐ και αρχίζει και τρώει περισσότερο από αυτά που θα αναφέρω εδώ. Αλλά δεν ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν βοηθάει σε τίποτα α, και καταστρέφει οποιαδήποτε πρόοδο και α, πρώτος, και καλύτερο ήμουν εγώ. Τα έκανα εγώ πρώτο αυτά τα λάθη, και μετά τα βλέπα μπροστά ξανά και ξανά. Σε παιδιά προχώρησαν και λέγανε Σάρο μα κάνω αυτό, τρώω αυτό, και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και ο λόγο είναι ότι κάνει αυτό και τρώω αυτό. Οπότε, ε, αυτή, αυτή, είναι, αυτή είναι η λογική του βίντεο. Και η λογική τώρα πίσω από τη λίστα είναι οι θερμίδε. Okay. Οι θερμίδε, ειδικά στη γράμμωση, είναι πολύ περιορισμένε. Uh, δεν μπορεί να έχει άπειρε θερμίδε. Δεν τρώ 3.000 θερμίδε. Δεν τρως ούτε 2.800 θερμίδε. Μάλλον δεν θα τρώ ούτε 2.500 θερμίδε. Θα τρως 2.200 ή 1.800. Και αν είσαι κοπέλα, μπορεί να πέσει ακόμη και πιο χαμηλά. Και αρκετά πιο χαμηλά. Uh, οπότε, uh, όταν οι θερμίδε είναι ορισμένε και είναι λίγε, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό που θα τι βάλει αυτέ τι θερμίδε. Και οπότε, εφόσον οι θερμίδε είναι λίγε και ορισμένε, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με το πώ βάζουμε τι θερμίδε. Είναι ακριβώ το, το, ίδιο με τα χρήματα. α πούμε, άμα. Uh, σου πω ότι ένα μήλο, άμα φας ένα μήλο, κάνει 200 ευρώ. Μάλλον δεν θα το φας αυτό το μήλο. Θα πει 200 ευρώ, μάλλον ε, δεν έχει νόημα να το ξοδέψω πάνω σε αυτό το μήλο. Αλλά αν ήσουν ήχο ίσω και να μην σε ένοιαζε. Έτσι, όταν βάζουμε τι ε, θερμίδε στο μυαλό μα και το να μετράμε τι θερμίδε και να είναι ορισμένε και να προσέχουμε που τι βάζουμε, αμέσω αλλάζει και τρόπο σκέψη. Οπότε, ε, χωρί περαιτέρω καθυστερή, α ξεκινήσουμε με το πρώτο στη λίστα, το οποίο είναι οι ρίζο. Γκοφρέτε, λοιπόν. Ε, οι ρίζογκοφρέτε είναι ένα αστείο έτσι, ζήτημα γιατί, κοίταξε, έχουμε το ρύζι. Εντάξει, το ρύζι Τώρα α, μπορεί να στεναχωρήσω μερικού, μπορεί να θίξω ε, κάποιου άλλου, αλλά το ρύζι, παιδιά, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο από τροφή. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι. Είναι απλά ένα, μια πηγή υδατάνθρακα, εντάξει. Δεν είναι κάποιο μαγικό, δεν είναι κάποιο holy grail of bodybuilding που το κάνουν μερικοί. Καμία σχέση. Το ρύζι είναι απλά ρύζι, είναι ψηλοκενό σε τροφή. Έχει μόνο υδατάνθρακα και δύο-τρία πράγματα ακόμα. Αλλά κοίταξε, θα του δώσω δύο πράγματα του ρύζιου. Ό,τι έχει νερό, έτσι, είναι, έτσι έχει νερό. Οπότε. Μεγαλώνει σε όγκο, γεμίζει το στομάχι και δεν είναι και πάρα πολλέ θερμίδε. Για παράδειγμα, έχει 350 θερμίδε στα 100 γραμμάρια ομό, αλλά όταν το μαγειρεύει έχει 350 στα 350 περίπου, ανάλογα με το πώ το μαγειρεύει κλπ. Οπότε, τουλάχιστον έχει μεγάλο όγκο, τουλάχιστον έχει νερό. Οπότε σε φουσκώνει και πολύ πιο εύκολα. Δεν λέω ότι είναι μια κακή επιλογή, είναι μια πολύ ok και μια χαρά επιλογή. Α, απλά δεν είναι αυτό το, το, το πράγμα που το κάνουν μερικοί. Αλλά το βάζει στο γεύμα σου, έτσι, και σε φουσκώνει το ριζάκι σου το ωραίο, το, το, το τρώ και το χαίρεσαι τώρα. Το άλλο θετικό που θα του προσάψω εγώ είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερη γεύση. Οπότε είναι σχετικά άγευστο, οπότε δεν μπορεί και να το παρακάνει, δεν μπορεί να παραφά ρύζι, δεν το ακού συχνά. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν το ακού πολύ συχνά. Δεν μπορεί να φας μια κατσαρόλα ρύζι α, τόσο εύκολα όσο θα μπορείς να φας μια κατσαρόλα, ένα τέτοιο παστίτσιο, α πούμε. Ε, οπότε άνοστο, συν το θεωρώ εγώ και έχει νερά και μεγάλο σε όγκο, πάλι συν στη γράμμωση. Ωραία. Τώρα, τι πήγε και έκανε μια ψυχή, πήραν αυτό το ρύζι που είχε αυτά τα δύο θετικά και βγάλανε αυτά τα δύο θετικά και έχουμε τη ρίζο κοφρέτα. Οπότε η ρίζο κοφρέτα και έχει ωραία γεύση και είναι εντελώ αφυδατωμένο, οπότε θα πάρεις μια τέτοια ριζοκοφρέτα, κοφρέτα, θα τη φας χωρίς να τα καταλάβεις, μόλις θα φάγεις χίλιες θερμίδες συγχαρητήρια. Οπότε, η ιδέα ξέρει πίσω από αυτό είναι ότι α, ε, θα γραμμώσω, ε, θα γίνω πιο. Α ας πάω στη, στο, στο σούπερ μάρκετ εκεί στα βιολογικά, να διαλέξω, ξέρω εγώ, άντε να πάρω λίγο γάλα σόγια, άντε να πάρω ριζογκοφρέτε. Μεγάλο φάουλ. οκ. Okay. Επόμενο, ε, βούτυρο. Μεγάλο φάουλ επίση. Ε, ήμουνα ειδικά για το φυσικό βούτυρο. Μεγάλο έτσι. Α, μ, ή, ήμουν ένοχο, ήμουν ένοχο στο παρελθόν για το φυσικό βούτυρο. Έβαζα απλά παντού φυσικό βούτυρο, πάλι με την ίδια λογική ότι είναι υγιεινό και είναι νόστιμο, άρα κάνει καλό. Okay. Έτρωγα, έτρωγα, έτρωγα φυσικό βούτυρο, έτρωγα, έτρωγα φυσικό βούτυρο, τελείωνα το βαζάκι. Μέχρι μια μέρα απλά το γυρνάω και βλέπω 600 θερμίδε ανά 100 γραμμάρια και το υπολόγισα και ναι, έτρωγα 1000 θερμίδε καθαρά φυσικό βούτυρο όταν ήθελα να γραμμώσω και. Αυτό με κράταγε πίσω, έτσι. Έλεγα Α, τρώω 1800 θερμίδε και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Ενώ έτρωγα 2800, γιατί δεν υπολόγισα καν το φυσικό βούτυρο. Okay. Οπότε και το χειρότερο από όλα τι είναι: φυσικό βούτυρο με ρίζο γοφρέτες. Μεγάλο φάουλ, έτσι. Άμα θε να βάλει όγκο, αν θε να, να, να πάρει ε, κιλά, μήκα ή οτιδήποτε, τότε είναι μια καλή επιλογή. Εάν θε να γραμμώσει, είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει. Οπότε ε, φυσικό βούτυρο χ. Ταχίνι με την ίδια λογική. Χαλβά με την ίδια λογική. Χαλβά. «Ω, oh, νηστεύω, ε, θα φάω δύο, ε, έφαγα δύο χαλβάδες, ε, τα βρήκα προσφορά ένα-συν-ένα, συγχαρητήρια μόλις έφαγες 7.000 ερμίδες». Οκ, okay. Χ. Οπότε, σε όλα αυτά. Οκ, okay. τώρα, επόμενο στη λίστα, και αν με ξέρεις για κάποιο διάστημα, λογικά θα ξέρεις τι πάω να πω. Ε, το τρίτο φαγητό που, θα σου, ε, που δεν θα σου κάνει καλό ιδιαίτερο αν... Ε αν θες να γραμμώσεις είναι το toast. Okay. Το toast και θα το γενικεύσω λίγο sandwich, αλλά όχι γενικά sandwich, sandwich απ' έξω. Okay. Και άσε να σου εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, το toast είναι ok, είναι, okay. είναι νόστιμο, okay. Θα το παραδεχτώ, είναι νόστιμο <χει> σαν φαγητό. Το το, 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 πρόβλημα με το τόστι είναι ότι θα το φας για μεσημεριανό, θα το φας για βραδινό, θα το φας για σνακ, θα το φας, θα το φας μία εβδομάδα, δύο τρει εβδομάδε, εβδομάδες. Σε κάποια φάση δεν θα αρέσει αυτό το τόστ. Έτσι, οπότε θα, δεν θα σου κάνει αίσθηση. Οπότε θα πας να βάλεις κι άλλο ένα κομμάτι τυρί από πάνω, οπότε θα έχουμε ένα τυρί από κάτω, ένα από πάνω. Οκ, okay. θα το φας για μία-δύο εβδομάδε. Μετά θα πα να βάλει λίγο βουτυράκι στο ψωμάκι. Θα βάλει και λίγο, δεν ξέρω, μουστάρδα ή μαγιονέζα θα, θα βάλει το μεγαλύτερο ψωμί. Okay. Και ξαφνικά θα έχει το τόσο που θα, θα, έχει 700 θερμίδε. Και το σάντουιτ απ' έξω με τον ίδιο ακριβώ λόγο. Μπορώ να σου βάλω δύο σάντουιτ δίπλα-δίπλα, το ένα να έχει 350 θερμίδε και τα άλλο 1200 και να μην ξέρει τη διαφορά, ειδικά αν δεν ασχολείσαι καιρό. Οπότε ε, για, να, για, να, το κάνει εύκολο, απλά κόψε τελείω τα σάντουιτ απ' έξω. Γιατί δεν έχει ιδέα τι τρώ. Okay. Εγώ προσωπικά ω σαρό. Στη φάση που είμαι, θα φάω και απ' έξω, θα φάω και σάντουιτ απ' έξω, θα, 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 θα. θα. Αλλά αυτό είναι μετά από χρόνια που το έχω δουλέψει και ξέρω ακριβώ και μπορώ να σκανάρω και να δω με βάση το πώ γυαλίζει το οτιδήποτε, πόσε θερμίδε ή λάδι ή οτιδήποτε έχει. Εντάξει. Ε, για, να, για, να, για, να, το κάνει εύκολο για τον εαυτό σου, απλά ρίξε χ στα σάντουιτ απ' έξω και στο toast αντί για toast μπορεί να φάσει χίλια πράγματα ε, με τι ίδιε θερμίδε. Οπότε α, φάτο για το toast, αλλά δεν δε, δε χρειάζεται να τρως μόνο toast. Οκ, α, κάνω μια υποχώρηση για το toast, δεν θα το βρίσκω. πάρα πολύ. Οπότε πάμε στο επόμενο στη λίστα το οποίο είναι. Ε, ε, ψωμί Μαύρο, οκ. Okay. Δεν έχω πρόβλημα με το ψωμί. Ε, και το ψωμί δεν ξέρω, είναι κάπως παρεξηγημένο στα τροφή. Δηλαδή, έχουμε τη ζύμη, η ζύμη είναι τόση και μετά γίνεται ψωμί και γίνεται τόση ζύμη. Οπότε είναι κομπλέ αυτό. Δεν, δεν, δεν είναι κακό, είναι, είναι μεγάλο σε όγκο. Οκ. Okay. Ε, γεμίζει το στομάχι, είναι μια χαρά. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ψωμί. Ε, είτε είναι μαύρο, είτε είναι άσπρο, είτε είναι σικάλεο, είτε οτιδήποτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ψωμί. Τώρα μου πει μια φρατζόλα, όχι μια φρατζόλα. Ένα κομμάτι, μια φέτα, δύο φέτε, τρει φέτε κανένα πρόβλημα τώρα. Γιατί έχω πρόβλημα με το μαύρο ψωμί. Δεν έχω πρόβλημα με το μαύρο ψωμί. Έχω πρόβλημα με το να νομίζει ότι κάνει κάτι διαφορετικό επειδή έκανε το άσπρο μαύρο ψωμί. Οκ. Το μαύρο ψωμί είναι μαύρο, απλά είναι το χρώμα διαφορετικό και έχει ένα-δύο πράγματα διαφορετικά ε, μέσα και τελείωσε. Θερμίδε είναι ακριβώ το ίδιο. Οπότε, άμα μου πει, α, σάντουιτ, έρχεται έρχε ο άλλο μου, λε, σαρώ, τρώω σάντουιτ ε, απ' έξω. Ε, όχι, σαρό, από το πρωί είμαι με ένα σάντουιτ, αλλά ολική. Λέω, ok, συγχαρητήρια, απλά έφαγε. 1200 θερμίδε. Ταπ, ταπ. Τι, τι να σου πω δηλαδή. Τι. Και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Οκ, okay. μάλλον αυτό είναι ο λόγο. Okay. Το ψωμί. Οποιοδήποτε ψωμί. Μαύρο, άσπρο, πράσινο. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά όταν νομίζει ότι κάνει κάτι παραπάνω με το να το κάνει από το άσπρο, μαύρο, εκεί έχω πρόβλημα. Οκ. Okay. Ε, ε, θερμίδες είναι θερμίδε. Έχει ακριβώ τι θερμίδε. Οπότε, ψωμί μαύρο, χ. Πάμε στο επόμενο. Και αυτό θα σοκάρει πολλού και θα στεναχωρήσει. Γιατί το πέμπτο στη λίστα είναι η σκόνη πρωτενη. οκ. Okay. Και αυτό με πήρε αρκετό διάστημα να το καταλάβω, γιατί ε, παλιά παλιά θυμάμαι που πφ, απλά έβαζα παντού ε, πρωτενη, 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 πρωτενη. Μετά άρχισα να μετράω τι θερμίδε. Μπορώ να τρώγα τρία σκουπ, τέσσερα σκουπ μέσα στην ημέρα μου. Μετά το μετρούσα αυτό και ήταν ένα σωρό θερμίδε. Και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε λίγο έτσι, ε, σωστοί στη λογική μα και αμερόληπτοι. οκ. Okay. Μια τροφή Α πούμε, έχουμε τη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι τι, πολύ επεξεργασμένη μορφή υδατάνθρακα. Οκ. Okay. Ένα οποιοδήποτε φαγητό έχει λιπαρά, υδατάνθρακε, πρωτενε. Από αυτά τα τρία αποτελείται. Οπότε, έχουμε τον υδατάνθρακα. Αν επεξεργαστεί πάρα πολύ τον υδατάνθρακα, υδατάνθρακα έχει τη ζάχαρη. Τι λέει ο κόσμο για τη ζάχαρη, κακό, 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 κακό. Ωραία. Έχουμε το, την ελιά, αν, λιπαρά. Αν επεξεργαστεί πάρα, πάρα πολύ την ελιά, τι έχουμε, λάδι. Τι λέει ο κόσμο για το λάδι, κακό, κακό, κακό. κακό. Τώρα, αν πει το ελαιόλαδο είναι κακό, όχι, δεν είναι. Απ' τα λάδια είναι το καλύτερο. Γενικά το λάδι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Οκ. Okay. Μη με κραμάστε γι' αυτό. Α, μ... Απλά λέω την αλήθεια. Τώρα. Ε, πάλι. Έχουμε το λάδι. Το επεξαραζο... ε, έχουμε την έλια την επεξεργαζόμαστε. Ελαιόλαδο. Μετά. Το μαγειρεύει το, 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 το ελαιόλαδο. Τι λέει ο κόσμο. Κακό. Άμα το μαγειρεύει. Άμα το ξανα... Με παίζει να στεναχωριέται ο σκύλο. Γιατί όταν λέω κακό. Ε, τον μαλώνω. Ελπίζω να μην στεναχωριέται. Ε, λοιπόν. Όταν. Ε, τι έλεγα. Ναι. Όταν μαγειρέψει μία φορά το λάδι, δεν είναι καλό. Αν <laughs> όταν μαγειρέψει δύο φορέ το λάδι, δεν είναι καλό. Ε, όταν μαγειρέψει τρει φορέ το λάδι, όσε φορέ τέλο πάντων το μαγειρέψει, είναι και ακόμη χειρότερα. Γιατί? Επειδή κάθε φορά που το μαγειρεύει, τροποποιείται και επεξεργάζεται παραπάνω. Και τι λέει ο κόσμο, Είναι καρκινογόνο. Η ζάχαρη είναι καρκινογόνο. Αυτό είναι το. Ωραία. Και μετά έχουμε την πρωτενη. Έχει το γάλα, το επεξεργάζει, επεξεργάζει, υπεξεργά. και παίρνει τη σκόνη πρωτενη. Και λέει ο κόσμο, Α, αυτό είναι τέλειο. Είναι ότι καλύτερο σε αυτόν τον κόσμο. Okay. Δεν θέλω να κράξω την πρωτενη. Παίρνω πρωτενη. Απλά θέλω να κάνω ένα point, να κάνω ένα case για το ότι μάλλον δεν θα πρέπει να τρώ πολλά σκουπ πρωτενη μέσα στην ημέρα σου. Okay. Ε, και ειδικά στη γράμμωση θε να ρίξει τα σκουπ πρωτενη όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα σκουπ, μισό σκουπ, Δύο σκουπ. Αν ένα γεύμα δεν έχει αρκετή πρωτενη, να βάλει. Να βάλεις. Αλλά γιατί να μην φά, α πούμε, ένα πράγμα που είναι τόσο και έχει ακριβώ τι ίδιε θερμίδε και πρωτενη με ένα σκουπ το οποίο θα το πιει κιόλα και θα το καταλάβει καν. Οκ, okay. πρέπει να είμαστε πολύ έξυπνοι με τι επιλογέ μα. Γιατί, όπω είπαμε, οι θερμίδε είναι ε, α, ορισμένες. Οπότε, ε, μικρό χ και στη σκόνη πρωτενη να μην το παρακάνουμε. Έστω ένα-δύο σκουπ μέσα στην ημέρα μα είναι μια χαρά. Σκέψτε το κι εσύ. 100 γραμμάρια που είναι 4 σκουπ είναι 350 θερμίδε και μπορεί να τι φα... να, 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 να τελειώσει έτσι. Ειδικά, άμα είσαι συνηθισμένο στην πρωτενη, φεύγουν πολλέ θερμίδε χωρί να υπάρχει λόγο στη σκόνη πρωτενη. Okay. Λοιπόν, τώρα. Και ένα μεγάλο χι μπόνου για τη σκόνη πρωτενη. Ειδικά όταν πα να φτιάξει ένα γλυκό, για παράδειγμα pancakes, και βάζει τη ζάχαρη σου, βάζει το βουτυρό σου, είναι ακριβώ η συνταγή του pancake. Και λε, επειδή κάνω γράμμωση και είμαι γυμναστηριακό, θα βάλω και ένα σκου πρωτενη. Δεν υπάρχει λόγο. Οκ. Okay. Ε, Χαλά τη γεύση και προσθέτει θερμίδε χωρί να υπάρχει λόγο. Οπότε απλά ή φάτο, κάτω σωστό, κάτω υγιεινό, βγάλε τη ζάχαρη, βάλε κάποιο άλλο γλυκαντικό, βγάλε τα βούτυρα, κάτω κάπω ε, λίγο πιο, πιο ελαφρύ και φάτο αυτό. Ή απλά κάνει κάτι άλλο. Έτσι. Ε, ή απλά φάει το αληθινό το πράγμα και ευχαριστή το. Ε, και όταν είσαι μέσα στι θερμίδε, είσαι κομπλέ. Ε, εντάξει. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να το απολαύσετε. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να κάτω στα σχόλια. Ω την επόμενη να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Πεισάω out.